είσαι εκείνη που έψαχνα, που χρόνια λαχταρούσα στην αγκάλια σου. Θα θέλα για πάντοτε να ζούσα. Με πλημμυρίσαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μ' είπες πως θα είμαστε μαζί. Στο κοίταγμά σου πίστεψα στα λόγια τα δικά σου και πέσα με στη φωτιά. Πάμε. Ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μ' είπες πως θα είμαστε μαζί. Παραδόθηκα στο κοιτάγμα σου, πίστεψα στα λόγια τα δικά σου και πέσα με στη φωτιά. Πάμε άλλη μία. Με πλημμυρίσα τυφλές ελπίδες από κοινή πως θα είμαστε μαζί. Και παραδοθήκα στο κοιτάγμα σου, πίστεψα στα λόγια τα δικά σου και πέσα με στη φωτιά. Αυτά είναι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θέλω το πιο θερμό σας χειροκρότημα για μια ξεχωριστή φωνή, για ένα ξεχωριστό φίλο, τον Κύπρο Χαριλάου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Κύπρο μου, θα έρθω να σε φιλήσω. Καλώς όρισες. Τον Κύπρο τον γνωρίζω εδώ και 4 χρόνια, έτσι προσωπικά περίπου. Πέρασαν 4 χρόνια, Κύπρο μου. Πώς περνάει ο καιρός, Είναι αλήθεια ότι έχεις ξεχωριστή φωνή, τραγουδάς υπέροχα, το γνωρίζει όλη η Κύπρος αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά και εσύ το ίδιο. Το πόσο καλό παιδί είσαι, νομίζω δεν το γνωρίζουν πολύ. Και πόσο ταπεινός είσαι. Και σε ευχαριστούμε που παραμένεις τόσο ταπεινός. Δεν είναι πολλοί καλλιτέχνες που έχουν έτσι ήθος όπως εσύ. Δεν ξέρω. Το λέω εγώ. Λοιπόν, Κύπρο μου, θέλουμε να μας πεις, οι εμφανίσεις σου συνεχίζουν στις Πύλες. Έχω τη χαρά και την τιμή να εμφανίζομαι και φέτος στις Πύλες Live κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Μαζί με τον Δημήτρη Ροδιακόνου, την Έλληνα Ανδρέου, τη Γεωργία Τιβρανά, τον Γιώργο τον Ζένιο και την Αντριανέλα την Νικολάου. Πάρα πολύ καλλιτέχνες μαζεμένοι και εκπληκτικοί. Ακούσαμε τα καλύτερα, ότι έχετε χορευτικά εκτός από το πλούσιο έτσι, πρόγραμμα με τα τραγουδιά. Έχουμε εντάξει και χορευτικά στο σχήμα, τα οποία μας πλαισιώνουν και σε τραγούδια τα οποία τραγουδάμε εμείς και πλαισιώνονται και από μόνοι τους τέλος πάντων με διάφορα χορευτικά και πάμε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, τώρα τις γιορτές τι να περιμένει ο κόσμος από τις Πύλες. Ένα πάρα πολύ ξεσηκωτικό πρόγραμμα καινούργιο, το οποίο έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Με τα ίδια πρόσωπα, τα ίδια χορευτικά, νομίζω ότι θα προκληθεί μεγάλος πανίκος. Πολύ πανίκος στις Πύλες. Πολύ μεγάλος. Λοιπόν, θα σε έχουμε και στη συνέχεια μαζί μας. Βεβαίως. Γεια σου, μαέστρο μου.
Γεια σου, άντρε μου. Πάμε να γνωρίσουμε έτσι τις ομάδες μας. Νεολαία πολύ σήμερα στο στούντιο και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που στηρίζουν το παιχνίδι μας. Και να γνωρίσουμε αρχικά τους χθεσινούς μας νικητές, τα λεμεσανούθια μας, ο Στέφανος, ο Κώστας, ο Ανδρέας και ο Τάσος. Ο Ανδρέας εφήρθηκε και θέλει να στείλει χαιρετίσματα. Ανδρέα μου, ποιο θέλει να στείλει χαιρετίσματα? Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στους φίλους μου στην Εφταγόνια, στον Αρακαπάν και στη Διερώνα. Μάλιστα, να του στείλουμε την αγάπη μας. Να μας πείτε ξανά σε ποια τάξη είστε. Ο Στέφανος, τρίτη γυμνασίου, ο Κώστας. Τρίτη γυμνασίου. Συμμαθητές. Όλοι συμμαθητές. Και σε ποιο σχολείο πηγαίνουμε? Γυμνάσιο Νεάπολης. Αγίος Νικολάου. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε τις γιορτές. Οικογένεια. Τρίμερη. Τρίμερη. Πού θα πας? Στην Εφταγόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάω να γνωρίσω τους απέναντι, αν και γνωρίζεστε μεταξύ σας. Υπάρχουν... Επέψαμε να έρθω. Α, εσείς τους επέψατε. Έρχομαι κοντά σου, Ανδρέα μου. Οι ιδιότροποι μας καλωσορίσατε και πάλι στο παιχνίδι μας. Ο Ανδρέας μας, η Κλεοπάτρα, ο Πέτρος και ο Ρέστης. Λοιπόν, εσείς από πού μας έρχεστε, σε ποιο σχολείο πηγαίνουμε? Εμείς είμαστε από το Λανίδιο. Από το Λανίδιο. Είμαστε στο ίδιο δημοτικό μαζί τους. Ο Ανδρέας νομίζω έκαμε και για παρουσιαστής. Κανέναν άλλο να μιλήσει. Είσαστε συμμαθητές. Ναι. Λοιπόν, καλή επιτυχία να σας ευχηθώ. Και πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας παιχνίδι. Ο νικητής, ο σημερινός, θα είναι και ο νικητής της βδομάδας μας, που θα διεκδικήσει μια θέση στον νικητή του μήνα και στη συνέχεια στις 3.000 ευρώ μετρητά, που είναι το μεγάλο μας έπαθλο. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας ερώτηση. Κάτω τα χέρια από τον μπάγκο. Και η ερώτησή μας είναι η εξής. Πότε ο αρχαιολόγος Βάσος Καραγιώργης ανέλαβε τις ανασκαφές στο αρχαίο κοιτίο? Χρονολογία ψάχνουμε. Όποιος ρισκάρει παίρνει την προτεραιότητα να μας δώσει μια απάντηση. Ο πιο κοντινός παίρνει και τους βαθμούς. Για να δούμε. Ο Ρέστης το ρισκάρει. Για να δούμε. 1992. Δεν είναι σωστή απάντηση. 1992. Εσείς τι λέτε? 1992. Θα πάτε πιο παλιά ή πιο πρόσφατα? 1960. 1959. Είδατε, μια χαρά, παίρνετε τους βαθμούς. Λοιπόν, για σας, ολόκληρους 11 βαθμούς. Και θέλουμε να μας πείτε πρώτη λέξη στην πρώτη μας ενότητα. Ο Όλβιος. Α, ολισθηρός. Β, παχουλός. Γ, ευτυχισμένος. Η Δέλτα, ανθισμένος. Τι είναι ο Όλβιος? Για να δω τα αγόρια μου εδώ. Α, γνωρίζουν τι σημαίνει αυτή η λέξη. Κώστα. Το Β. Κλειδώστε το. Ο παχουλός, λέει η ομάδα μας. Δεν είναι ο παχουλός ο Όλβιος. Τι νομίζουν οι ιδιότροποι μας? Το γάμα ευτυχισμένος. Και θα είστε ευτυχισμένοι γιατί τι είναι η Νιρβάνα? Αλφα μέθη, βήτα κατάσταση ευτυχίας, γάμα ανατολική θρησκεία ή δέλτα κατάσταση στρες. Η Νιρβάνα τι είναι? Είμαι σίγουρη ότι ξανακούσαμε αυτή τη λέξη. Κατάσταση ευτυχίας, λέει η ομάδα μας. Και πάλι είστε ευτυχισμένοι. Όλη η ευτυχία μαζεμένη σήμερα. Ο Ιθάς, α, παραμυθάς, β, ειδικός, γ, αυτός που διατηρεί τα ήθη και έθιμα ή αυτός που φτιάχνει καλάθια. Τι είναι ο Ιθάς? Για να δούμε. Παραμυθάς, ειδικός, αυτός που διατηρεί τα ήθη και έθιμα ή αυτός που φτιάχνει καλάθια. Και μας λέτε αυτός που διατηρεί τα ήθη και έθιμα? Δυστυχώς δεν είναι σωστό. Τι σημαίνει Ιθάς? Παραμυθάς, ειδικός, αυτός που δεν τηρεί τα ηθικά έθιμα ή αυτός που φτιάχνει καλάθια. Και κλειδώνεται το δέλτα, αυτός που φτιάχνει καλάθια. Ούτε αυτό σωστό. Τι νομίζετε? Τι είναι ο Ιθάς? 50-50 πιθανότητες. Και κλειδώνουμε τον παραμυθά. Και οι βαθμοί πάνε στους απέναντι. Είναι ο ειδικός. Συνεχίζουμε. Τι είναι η Κασκαρίκα? Α, φιάσκο. Β, παλιό αυτοκίνητο. Γάμα κασετίνα ή δέλτα είδος καπέλου. Η Κασκαρίκα λοιπόν τι είναι? 15 δεύτερα, τρέχει ο χρόνος μας. Σκέπτονται έτσι. Η ομάδα μας παλιό αυτοκίνητο λέτε. Δεν είναι το παλιό αυτοκίνητο. Λεμεσανούθια μου, τι είναι η Κασκαρίκα? Φιάσκο, κασετίνα ή είδος καπέλου. Κασκαρίκα, το ξανακούσαμε, Στεφανέ? Όχι. Αλλά. Στην τύχη τότε. Είδος καπέλου. Ούτε αυτό σωστό. Η Κασκαρίκα, τι λέμε, Ανδρέα?
Να σκεφτείτε, δικαιούστε. Έχετε χρόνο μπροστά σας. Το φιάσκο, λέει η ομάδα μας. Σήμερα μου ήρθατε διαβατή. Μπράβο, λοιπόν. Συνεχίζουμε. Ποια είναι η ορθή γραφή της λέξης ρήτρα? Α, β, γ ή δέλτα. Πώς γράφεται η ρήτρα? Και ο χρόνος τρέχει, τρέχει, τρέχει. Οι 10 δεύτερα και τι θα αποφασίσουν τα αγόρια μας? Το α, και καλά κάνουν γιατί είστε σωστοί. Θέλουμε να μας πείτε από πού προέρχεται η λέξη βραχιόλι. Α, από τον μπράτσο, β, από το αρχαίο βραχίον, γ, από το βράχος ή δ, από το ιταλικό μπράτσο. Από πού προέρχεται η λέξη βραχιόλι? Από το αρχαίο βραχίον. Και είστε φυσικά σωστοί. Μπράβο, λοιπόν. Πολύ δυναμικά μπήκαν οι δύο ομάδες σήμερα. Πάμε στους δωροθέτες μας και επανερχόμαστε με την πρώτη συνολική βαθμολογία των ομάδων μας. Την εκπομπή στηρίζουν οι εταιρείες Relia Trading με τα καλλυντικά LMS Fitomer LCN και με τα μηχανήματα γυμναστικής Cypex και DKN. Η εταιρεία Panmare με τις ηλεκτρικές συσκευές Balson και Parma. Η εταιρεία Elite Appliances με τις οικιακές συσκευές Soltes, Hotpoint και Rowa. Η εταιρεία Macchiato Desired Home με τα υψηλού σχεδιασμού και άριστης ποιότητας έπιπλα Macchiato. Οι υπεραγορές Ιωαννίδης. Δηλώστε συμμετοχή στο 99 11 11 96 και κερδίστε πλούσια δώρα. Ευχαριστούμε τους δωροθέτες μας για τα πλούσια δώρα που μας προσφέρουν. 150 ευρώ είναι το δωροκουπόνι που παίρνει ο νικητής σε κάθε παιχνίδι, ενώ το μεγάλο μας έπαθλο είναι οι 3.000 ευρώ μετρητά. Μπορείτε κι εσείς να τις διεκδικήσετε λαμβάνοντας μέρος έτσι στο παιχνίδι μας. Πάρτε τηλέφωνο στο 99 11 11 96 τους φίλους σας, την ομάδα σας και ελάτε εδώ στο Πόσα Ξέρεις να διεκδικήσετε αυτό το μεγάλο έπαθλο, λοιπόν. Συνεχίζουμε. Πάμε στην πρώτη μας βαθμολογία για σήμερα. 38 βαθμούς για τους ιδιότροπους, 21 βαθμούς για τους λεμεσανούς. Πολύ κοντά είναι βαθμολογίες, Αντρέα μου, δεν θέλω απογοήτευση καμία. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να τραγουδήσουμε? Αν και οι προτιμήσεις τους είναι έτσι λίγο σε πιο αγγλικούς τραγουδιστές, με ο Τάσος προτιμά τον Eminem. Ο Αντρέας, τι μας έχεις πει, Αντρέα μου, τι προτιμάς εσύ? Δεν είπα. Δεν είπες? Δεν είπα. Πες μας τώρα. Δεν θες να πεις? Μάλιστα, δεν λέγεται ο τραγουδιστής σου εσύ. Ιράτους. Ή? Ιράτους. Εγώ δεν τους γνωρίζω. Έλληνας. Έλληνας. Μάλιστα. Μάστρο μου, γνωρίζεις εσύ τους Ράτους, Ιράτους? Όχι. Μάλιστα. Να δούμε τι τραγούδια επέλεξε σήμερα για τις ομάδες μας. Παμ, 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 παμ. Τίποτα. Ποτέ δεν το ακούσαμε. Μπορεί, αλλά δεν ξέρω. Αχ, Παναγία μου, τι θα κάνω μαζί σας. Στην αγορά του Αλ Χαλίλη είναι η σωστή απάντηση. Ποτέ δεν τα ακούσαν, μαέστρο μου. Πάμε να δούμε αν θα βρουν στίχους τουλάχιστον. Στην αγορά του Αλ Χαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια. Τέσσερις εγώ θα δώσω, θα πληρώσω όσο όσο. Ένα μου κάνουν μία μελανιά. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-τα-τάμ. Λανθασμένη απάντηση. Δεν ακούτε ποτέ λαϊκά τραγούδια? Ούτε έντεχνο, ούτε... Ποιον ακούς, ποιον καλλιτέχνη? Δεν ακούω συγκεκριμένα. Δεν ακούω συγκεκριμένα. Αντίχει. Αντίχει, μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους ιδιότροπους μας. Τίτλο που βρήκατε και εσείς να δώσετε της ομάδας σας. Αφού είμαστε. Αφού είμαστε. Μάλιστα. Πάμε, μαέστρο μου. Λα-ρα-λα-λα.
τι ακούω. Για να ακούσω. Άνοιξε πέτρα. Όχι. Ήλια μου, σε παρακαλώ. Είναι η σωστή απάντηση και πάμε να το τραγουδήσουμε. Ήλια μου, σε παρακαλώ. Πες τους χαροκαμένους να κλαίν στις πίκρας το γυαλό. Το ίδιο. Αχ, για μας τους προδομένους είναι η σωστή απάντηση. Λανθασμένοι, δεν παίρνουμε βαθμούς. Λοιπόν, θέλω να καθίσετε και οι δύο ομάδες να μάθετε λίγα τραγούδια έτσι ελληνικά. Εντάξει. Θέλουμε κυπριακά. Κυπριακά, επιφυλάσσεσαι. Ναι. Τώρα να δούμε, Αντρέα μου. Πε μου το αγαπημένο σου κυπριακό τραγούδι. Αν το πω, μπορεί να ξέρετε, έτσι αμέν το βαλέτε. Όχι, με φάση, Αντρέα. Θα το πω μετά. Είσαι διπλωμάτης. Κάμνιτσο για παρουσιαστής, κάμνιτσο για πολιτικός. Θα επιλέξεις μετά. Πάμε να δούμε βαθμολογία των ομάδων μας. 38 βαθμούς ιδιότροπη, 21 βαθμούς ήλε μεσανή. Παραμένει η ίδια η βαθμολογία σας. Να πάμε έτσι στον πιο ειδικό, τον μαέστρο μας, να μας πει δύο λόγια για αυτά τα τραγούδια που εσείς ποτέ δεν ακούσατε. Ξέραμε το. Α, εντάξει. Απλώς είναι χτεμάτο μας. Μάλιστα. Πάμε, μαέστρο μου. Καλά, δικαιολογούνται. Στην αγορά του Αλχαλίλη γράφτηκε την δεκαετία του 90, το 93, από τον Νίκο Ζούδιαρη σε πρώτη εκτέλεση του Αλκίνου Ιωαννίδη. Του αγαπημένου Αλκίνου. Το ξέρουμε τον Αλκίνο. Α, ευτυχώς. Μάλιστα. Ωραία, πάλι καλά. Ναι. Ήγε μου, σε παρακαλώ, 1972. Αλλά ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου σε μουσική και Ελευθέρη Παπαδόπουλου σε στίχους. Γιώργος Δαλάρας προς την εκτέλεση. Το έχει τραγουδήσει και ο Δημήτρης Πάσης. Πολλοί το έχουν τραγουδήσει, χιλιοτραγουδήθηκε και θα χιλιοτραγουδιέται. Δεν ξέρουμε για εμείς πόσα χρόνια ακόμα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι μας με ελληνικό πολιτισμό. Λεμεσανούθια. Φράση των αρχαίων ελληνικών. Κατακριμνών. Α, χωρίς σταματημό. Β, σύμφωνα με την παράδοση. Γ, κατά διαβόλου. Ή Δ, χωρίς επιλογή. Κατακριμνών, λοιπόν, τι σημαίνει αυτή η φράση των αρχαίων ελληνικών. Τι επιλέγουμε. 10 δεύτερα στη διάθεσή σας. Με βαριά καρδιά κλειδώνουν το σύμφωνα με την παράδοση. Δεν είναι όμως σωστό. Οι ιδιότροποι μας τι λένε. Κατακριμνών. Χωρίς σταματημό, κατά διαβόλου ή χωρίς επιλογή. Με το χαμόγελο στα χείλη εσείς, χωρίς επιλογή. Δεν είναι σωστή επιλογή όμως. 50-50 και πάλι. Θα σας χαμογελάσει τύχη. Για να δούμε, χωρίς σταματημό ή κατά διαβόλου. Το γάμα κατά διαβόλου και δεν πάνε κατά διαβόλου οι βαθμοί. Τους παίρνετε όλους εσείς. Μπράβο σας. Συνεχίζουμε. Απριόρι. Α, εκ των προτέρων. Β, από την αρχή. Γάμμα σε συντομία ή δέλτα από το πρωί. Απριόρι, λοιπόν, τι σημαίνει αυτή η λατινική μας φράση. Βάζουμε δύσκολα έτσι στα παιδάκια μας. Αμφιβάλλω αν κάνατε λατινικά στο σχολείο. Όχι. Εκ των προτέρων, όμως είστε σωστοί και μπράβο σας. Παροιμία των νέων ελληνικών. Όποιος δουλεύει βασιλιά, πρέπει το νου του να έχει. Τι σημαίνει. Όποιος κοροϊδεύει άτομα με ισχύ πρέπει να προσέχει. Ή οι υψηλές θέσεις έχουν και σοβαρές ευθύνες. Οι θέσεις σε υψηλά αξιώματα είναι δυσέβρετες. Ή όσοι είναι κοντά στην εξουσία πρέπει να είναι σοφοί. Όποιος δουλεύει βασιλιά πρέπει το νου του να έχει. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό. Για να δούμε. Ντρέα μου, βλέπω το χέρι σου. Και παίρνεις την απόφαση. Κλειδώνεις το Β. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Τι απάντησή σου. Εναντίον ποιον πολέμησαν οι Έλληνες για τον έλεγχο της Μακεδονίας στον λεγόμενο Μακεδονικό Αγώνα. Τούρκων, Αλβανών, Σέρβων ή Βουλγάρων. Ο Μακεδονικός Αγώνας, για να δούμε. Είμαι σίγουρη τη δασκάλα της ιστορίας. Πρέπει να έβγαλαν η γλώσσα της μαλλιά. Αλεξία, αλλά ακόμα δεν το κάναμε. Δεν το κάνετε ακόμα. Το Δέλτα Βουλγάρων θα το ξέρετε όταν θα έρθει η ώρα να το κάνετε. Μπράβο σας. Και θα πείτε ότι το μάθατε από το πόσα ξέρεις, εντάξει. Λοιπόν, κάπως έτσι τελειώνει και αυτή η ενότητα. Πάμε να δούμε συνολική βαθμολογία των ομάδων μας. 58 βαθμούς για τους ιδιότροπους, 37 βαθμούς για τους διαμεσανούς.
Μαραζώνου μου. Δεν θέλω να μαραζώνουμε. Συνεχίζουμε. Κυπριακές παροιμίες και φράσεις. Άνθρωπος ακάλεστος στο γάμο δεν τα γυρεύκει. Τι σημαίνει? Είναι μεγάλη προσβολή να πηγαίνεις ακάλεστος σε γάμο, για όσους εμφανίζονται απρόσμενα, μην ανακατεύεσαι σε ξένες δουλειές ή για προηγούμενους μνηστήρες που διεκδικούν την ύφη για τον εαυτό τους. Άνθρωπος ακάλεστος στο γάμο δεν τα γυρεύκει. Έχετε πάει ακάλεστη σε γάμο ποτέ? Ναι. Ναι. Μην ανακατεύεσαι σε ξένες δουλειές. Η απάντησή σας. Πάμε να μας το σχολιάσει ο Γιώργος Γεωργίου. Άνθρωπος ακάλεστος στο γάμο δεν τα γυρεύκεις. Η παροιμία σημαίνει μην ανακατεύεσαι σε ξένες δουλειές. Η λέξη άνθρωπος, άνθρωπος, άγροπος σημαίνει τον άντρα, τον σύζυγο, τον βρακά, τον νοικοκύρη. Ας δούμε και την φράση «έρχονται ένας άνθρωπος και δυο γενέτσες» ή «έρχονται δυο βράγκοι τσάταλοι και ένας άνθρωπος», δηλαδή δύο με παντελόνια και ένας με βράκα. Αντίστοιχα, το ρήμα «ανθρωπεύκο» σημαίνει «έχω ανάπτυξη όριμου ανθρώπου». Η φράση «άνθρωπος της οκάς» σημαίνει κανονικά «τον βαρύ και αξιοσέβαστο», αν και κάποτε χρησιμοποιείται με την έννοια του «σκάρτου ανθρώπου». Ευχαριστούμε τον Γιώργο Γεωργίου. Μάθαμε και τι σημαίνει αυτή η παροιμία. Και συνεχίζουμε με τους ιδιότροπους μας. Εκάμαντος σε ήρυν σημαίνει έχασε σε καυγά, τον γρονθοκόπησαν, έγινε θέαμα ή έγινε διάσημο. Εκάμαντος σε ήρυν, τι σημαίνει? 15 δεύτερα. Ορέστη από τον Βόλο. 5 δεύτερα, τον γρονθοκόπησαν λέει η ομάδα μας. Όχι, δεν είναι σωστό. Εκάμαντος σε ήρυν. Τι να σημαίνει άραγε? Έχασε σε καυγά, έγινε θέαμα ή έγινε διάσημος? Το Δέλτα λέει η ομάδα μας, έγινε διάσημος. Τον καημένο ούτε διάσημος έγινε ούτε τίποτα. Τι να έγινε? Έγινε θέαμα λέει η ομάδα μας. Και είστε σωστοί. Συνεχίζουμε. Τάνα μου να σου φορτώσω. Πότε λέγεται? Για όσους θέλουν να αποφύγουν να βοηθήσουν κάποιον, για δίκαιη κατανομή εργασίας, για πολύ στενή φιλία ή για τεμπέληδες αργόσχολους. Τάνα μου να σου φορτώσω. Πότε λέμε αυτή την φράση της κυπριακής διαλέκτου? 10 δεύτερα τρέχει ο χρόνος μας. Γιατί επιλέγει η ομάδα μας? Κώστα, κλειδώνουμε απάντηση. Βλέπω χέρια σε όλα τα κουμπιά. Για δίκαιη κατανομή εργασίας, λέει η ομάδα μας. Όχι, δυστυχώς. Ωραίες τις κλειδώνει με πάθος το αλφα και καλά κάνει, γιατί είναι σωστή απάντηση. Τα περασμένα ξάφινε και τα θωρείς ευλόα. Τι σημαίνει? Να συγχωρείς τα παλιά, να ζεις το τώρα χωρίς να αναπολύσεις το παρελθόν, να ευχαριστείς τον Θεό για αυτά που έχεις ή να εξιστορείς τα παρελθόντα γεγονότα στους νέότερους. Το γνωρίζαμε? Νομίζω. Τόσο γρήγορη απάντηση. Ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν χρειαστήκατε. Ελπίζω να είστε σωστοί. Να ζήσετε τώρα χωρίς να αναπολύσετε το παρελθόν και είστε σωστοί. Μπράβο σας. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μας μετά το τέλος αυτής της ενότητας. 82 βαθμούς για τους ιδιότροπους που ήρθαν σήμερα πολύ πολύ διαβασμένοι. 47 βαθμούς για τους λεμεσανούς μας. Πάμε στην ερώτηση του τροχού μας για να δούμε αν θα αλλάξει η προτεραιότητα. Κάτω τα χεράκια από τον πάγκο και θέλουμε να μας πείτε σε πόσες επαρχίες ήταν χωρισμένη Κύπρος κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ακούω. 4. Σωστή απάντηση, μπράβο σας. 4. Για να δούμε πόσους βαθμούς θα τους δώσουμε. 12 βαθμούς για την ομάδα μας. Σας δίνω πολλούς βαθμούς σε εσάς, δεν ξέρω, μια χαρά. Λοιπόν, να καλέσουμε τον Σάβα Στεφάνου και τον Νίκο Ευαγγέλου να πάρουν τις θέσεις τους. Ανδρέα μου, έρχεται το κυπριακό τραγούδι που τα αγαπάς. Για να δούμε. Σαββάκι μου, καλώς όρισες. Πάμε λοιπόν. Το φίδι και ο κατσόσυρος είναι η σωστή απάντηση. Παιδικό κυπριακό τραγούδι. Πάμε να τραγουδήσουμε. Μαύρο κοτσίνο στα φίδι, με πέθη μισέ το φίδι. Με στα μπέλι, ναι, έφτιανε αυτή. Με στα μπέλι.
φεύγει σαν τον κλέφτη. Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Σάμα μου, υπέροχο. Λοιπόν, πάμε στους ιδιότροπους μας. Για να δούμε αν θα βρείτε αυτό το τραγούδι. Το στείλαμε εμάς στο νερό. Σωστή απάντησή σας. Τι πάσα στο νερό. Στη βρύση μάνα μου έφτασα και το σταμένι μου γεμώσα. Μα ξαφνικά παραπάτησα. Από και το σταμένι μου έσπασα. Κάτι έτσι. Τι να, θα το δώσουμε Σάμα με να μην το δώσουμε. Να το κάνουμε το σταμνί. Έσπασε εντο. Εγώ λέω να το δώσουμε, αλλά σάκη. Να πιάνε τους μισούς. Όλους θα τους πάρετε, γιατί είναι σωστό. Κάποιοι το λένε έσπασα, κάποιοι το λένε τσάκι. Σας δίνουμε την βαθμιά. Χαλάλη σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Σάμα μας, ευχαριστούμε τον μαέστρο μας. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία μας. 102 βαθμούς για τους ιδιότροπους, 59 βαθμούς για τα λεμεσανούθια μας. Για να δούμε ποιος θα αναδειχτεί νικητής της εβδομάδας. Πάμε στο σχόλιο της ημέρας από τον Γιώργο Γεωργίου και παρερχόμαστε. Στα επίθετα σε εις με ύψιλον, η α με γιώτα και η στο ουδέτερο με ύψιλον, το η της κατάληξης των αρσενικών και των ουδετέρων διατηρείται μόνο στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική του ενικού. Στις άλλες δε πτώσεις γράφεται με γιώτα. Για παράδειγμα, ελαφρύς ελαφρύου, ελαφριές ελαφριά κτλ. Τα επίθετα σε εις στο θηλυκό εις και πάλι με ήτα και εσ στο ουδέτερο σχηματίζουν την γενική του ενικού σε ους, την αιτιατική στο αρσενικό και θηλυκό σε ή με ήτα και τον πληθυντικό σε εις με ψιλον γιώτα. Επίσης τον πληθυντικό του ουδετέρου σε ήτα. Για παράδειγμα, συνεχής, συνεχούς, τα συνεχή κτλ. Στα επίθετα σε εις ή αΐ, το ήτα των αρσενικών διατηρείται μόνο στην ονομαστική, αιτιατική, κλητική του ενικού, ενώ στις άλλες πτώσεις γράφεται με γιώτα. Για παράδειγμα, θαλασσής του θαλασσιού, θαλασσιούς, οι θαλασσιές, τα θαλασσιά. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Γεωργίου και πάμε να το πούμε στα κυπριακά. Είμαστε έτοιμοι? Ναι. Πέτε μου μια λέξη κυπριακή. Καρκόλα. Πολλές λέξεις. Για να δούμε αν θα καταφέρουν να μαζέψουν βαθμούς στην ενότητά μας. Αρχή θα κάνουμε τους λεμεσανούς. 30 δεύτερα στη διάθεσή σας. Ξέρετε τη διαδικασία και πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη λέξη. Καλαμπόκι. Σιγάρος. Χελιδόνι. Κιόκι. Κιόζι. Γίνομαι κακός. Άλλο. Νύβομαι. Νύφκομαι. Βιάζομαι. Κιάζω. Γίνομαι κακός. Πίκρης. Λοιπόν, ο κακός είναι ο πίκρης, εντάξει, αλλά το γίνομαι κακός είναι το κακόνο. Λοιπόν, η σιταροπούλα ήταν το καλαμπόκι, το χελιδόν ήταν η σελιώνα και ο κι ήταν το παρατζί. Το γίνομαι κακός το κακόνο, το νύβομαι, το νύφκουμε, το βιάζομαι, το θκιάζουμε. Πάμε στους ιδιότροπους. Για να δούμε τι έχουμε για σας. Πρώτη λέξη, ξεκούραση. Νάσμα. Με τρία κεφάλια. Τρισκεφάλαιο. Που φορά ποδίνες. Ποϊνάρης. Φωλιά των σφικιών. Άλλο. Ανθόνερο. Άλλο. Άλλο. Που δεν πωλήθηκε. Απούλητο. Φωλιά των σφικιών. Σφικοφωγιά. Ανθόνερο. Προδώστε με. Σωστό! 6 στα 6, μπράβο σας! Ξεκούραση ήταν το ξυπό στα σούρα. Με τρία κεφάλια ήταν ο τρικέφαλος που φορά ποδίνες ο Ποϊνάς ή Ποϊνάρης. Σωστές και οι δύο απαντήσεις αυτές. Φωλιά των σφικιών ή σφικοφοριά ή σφικουρκά. Ανθόνερο το ρόστεμα. Και αυτός που δεν πωλήθηκε, ο Απούλητος. Εντάξει, ναι. Τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Θερμό χειροκρότημα για σας. Πάμε να δούμε συγκριτικά αποτελέσματα και τον νικητή της απόψινής βραδιάς. 30 βαθμούς για τους ιδιότροπους σε αυτή την ενότητα, 10 βαθμούς για τους λεμεσανούς. Και ποιος είναι ο νικητής της απόψινής βραδιάς?
132 βαθμούς οι ιδιότροποι είναι οι νικητές. 69 βαθμούς για τους λεμεσανούς μας. Ελπίζουμε να μας ξανάρθετε. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, παίρνετε το βιβλίο του Γιώργου Γεωργίου 1099 παροιμίες και φράσεις και οι νικητές παίρνουν το βιβλίο περί δημιουργικότητας με τη ματιά ενός τριαντάρι του Αντώνη Κουντούρη. Είναι ένα βιβλίο ξεχωριστό πραγματικά και να πούμε ότι στόχο έχει να κατευθύνει τον κάθε αναγνώστη σε μονοπάτια αναζήτησης της δημιουργικής σκέψης. Να το μελετήσετε, μπράβο σας που το παίρνετε, είστε οι νικητές μας. Θα διεκδικήσετε και τις 3.000 ευρώ με τριτά, Ανδρέα μου. Εκδίκηση. Εντάξει, μια χαρά θα τα πάτε. Λοιπόν, να καλέσουμε τον Κύπρο, τον Χαριλάου, για να δούμε και τον Νίκο Τρεμαγγέλου, για να δούμε πώς θα κλείσουμε την απόψινή βραδιά. Τι θα ακούσουμε, αγόρια μας? Θα ακούσουμε το τραγούδι που λέει «Στην αγορά του Αλ Χαλίλη θα πουλάνε τα δύο σου χείλη». Δύο περιουσίες και άλλη μια πάμε. Και λοιπά. Πάμε, Νίκο. Θα καίει στη γη του Νείλου, μια αρχαία μυρωδιά θα μας μεθά στον τροπικό ποστάζε του καρκίνου. Μέσα σου θα γεννιέται μια θεά. Συνέχεια. Μάγιο καπνό θα υφάνει στο χρησμό σου για να μου δώσεις όταν θα ζητώ να μπω ιεροφάντη στο ναό σου, να σε ερμηνεύσω και να ερμηνεύω. Για πάμε. Στην αγορά του Αλχαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια. Τέσσερις εγώ θα δώσω, θα πληρώσω όσο όσο, να σου κάνουν μία μελάνια. Πολύ μεγάλη. Να σου κάνουν μία μελάνια. Πάμε. Σου αγοράσω στο Καρνάγκμπα κύρια, με καλλιτέχνες θα τα πιούμε ή θα γεννείς. Τις νύχτες θα σου κάνω τα χατήρια, όσα ποτέ σου δεν σου έκανε κανείς. Μόνο εγώ. Θα με πηγή στην όαση της θύμας, θα είσαι ο διαμαντένιος ουρανός. Θα γίνεις η βασίλισσα της Θήβας κι εγώ ένας μαγεμένος φαραώ. Για πάμε ξανά. Και στην αγορά του Αλχαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια. Τέσσερις εγώ θα δώσω, θα πληρώσω όσο όσο, να σου κάνουν μία μελάνια. Τεράστια. Να σου κάνουν μία μελάνια. Πάμε άλλη μία. Στην αγορά του Αλχαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μία. Τέσσερις εγώ θα δώσω, θα πληρώσω όσο όσο, να σου κάνουν μία μελανιά. Να μου κάνουν μία μελανιά. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Κύπρο μου. Αντρέ μου, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πέρασα καταπληκτικά, πραγματικά. Και εμείς το ίδιο, περάσαμε εκπληκτικά. Πύλες live κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Μπορείτε να απολαύσετε τον Κύπρο με το σχήμα του. Βεβαίως. Και ειδικά τώρα τις γιορτές. Που θα ξεσαλώσουμε και θα προκαλέσουμε μεγάλο πανικό. Ναι, σας περιμένουμε όλους να μας τιμήσετε με την παρουσία σας κλπ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Φιλάκια πολλά. Μουά.